Ενώνουμε σήμερα τη φωνή μας με τους φοιτητές όλου του κόσμου που διαδηλώνουν, κάνουν καταλήψεις στα πανεπιστήμια τους και δέχονται σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις των αστικών κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου κράτους δικαίου, αλλά και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, του δημοκράτη Biden. Όλοι αυτοί λοιπόν συγκαλύπτουν και στηρίζουν ένα διαρκές έγκλημα από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, που συνεχίζει τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, την ίδια ώρα που ο λαός αυτός έχει σήμερα την ανάγκη για αλληλεγγύη, για στήριξη, γιατί παλεύει για το δίκιο του, παλεύει για ελεύθερη πατρίδα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποχωρήσουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα. Απαιτούμε τώρα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι άμεση η απέτηση του ελληνικού λαού, η εμπλοκή της χώρας μας με κάθε είδους στήριξη, αλλά και ταυτόχρονα με την αποστολή φρεγάτα στο πλαίσιο της επικίνδυνης ευρωνοσιακής αποστολής ασπίδες, με τη φρεγάτα Ίδρα που βρίσκεται εκεί, άμεσα να αποσυρθεί, γιατί πέραν όλων των υπολείπων ματώνει ο Παλαιστινιακός λαός, αλλά ματώνει και ο ελληνικός λαός οικονομικά, παίρνοντας υπόψη ότι πάνω από 500.000 ευρώ την ημέρα κοστίζει αυτή η απαράδεκτη αποστολή. Συνεχίζουμε τον αγώνα στήριξης και αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό λαό μέχρι την τελική νίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για άλλη μια φορά είναι εδώ να καταδικάσει τον υπερεαλιστικό πόλεμο. Είμαστε ενάντια για άλλη μια φορά στη δολοφονική επίθεση που έχει εξαπολύσει εδώ και μήνες το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσει ο πόλεμος, να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον υπερεαλιστικό πόλεμο, να γυρίσει τώρα η φρεγάτα Ίδρα πίσω στη χώρα μας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, με τις φοιτητικές κινητοποίησεις της ΗΠΑ και αλλού, που δυναμώνουν και ζητούν τον τερματισμό της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας, την αναγνώριση ανεξάρτητου του Παλαιστινιακού κράτους. Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που βαθαίνει με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφεί. Σύμμαχος δεν είναι το κράτος νόμος.